Τώρα μαζί μας είναι η κυρία Αλεξάνδρα Σπυριδάκη, δικηγόρος και υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Ηρακλείου του Συνδυασμού 375 του Γιάννη Κουράκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Μία ερώτηση που την κάνουμε συχνά, αρχίζοντας μία κουβέντα, είναι γιατί με τον Γιάννη Κουράκη και γιατί με τον Συνδυασμό 375. Ο Γιάννης Κουράκης είναι ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει ότι είναι αποτελεσματικός, είναι ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει ότι έχει όραμα. Το όραμά του αυτό σε συνδυασμό και μετά από μεγάλη διαλογική συζήτηση καταγράφεται στο πρόγραμμα 375. Νομίζω ότι είναι και αποτελεί ένα πλήρες πρόγραμμα που μπορεί να οδηγήσει το Ηράκλειο σε μια καινούρια προοπτική, σε μια επόμενη μέρα όπου η πόλη μας θα μπορέσει να γίνει ένα ευρωμεσογειακό κέντρο εξελίξεων. Πέραν αυτού, είναι ένας άνθρωπος που σέβεται τους νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν, που είναι ενεργοί πολίτες. Ένας από αυτούς ευελπιστώ ότι θα είμαι και εγώ και μπορεί και τους δίνει βήμα, ευκαιρία και πρωτοβουλία. Πραγματικά, τα χρόνια της Δημαρχίας Κουράκη, η πόλη άλλαξε όψη. Σαν άνθρωπος που και λόγω επαγγέλματος ζείτε την καθημερινότητα, πώς θα κρίνατε τα τελευταία 5 χρόνια που τον Δήμο διοικεί η παράταξη του Βασίλη Λαμπρινού? Σίγουρα έχουν γίνει κάποια πράγματα. Θεωρώ όμως ότι δεν έχουν γίνει τόσα όσα προστάζουν οι καιροί και οι συγκυρίες και οι ανάγκες σήμερα το 2019 του Δημότητου Ηρακλείου, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μετά από 10 χρόνια κρίσης, μετά από ατελείωτα δημόσια έργα που μαστίζουν την τοπική κοινωνία και δημιουργούν θέματα όσον αφορά την τοπική επιχειρηματικότητα και νομίζω ότι θα μπορούσαν, το Ηράκλειο έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης από αυτές που ήδη έχουν γίνει και εκεί θέλουμε να πάμε το Ηράκλειο, στην επόμενη μέρα. Εκτός από το κυκλοφοριακό, τις λακκούβες και το νερό, υπάρχει και ο πολιτισμός. Και ο πολιτισμός δεν είναι μόνο τα πολιτιστικά δρόμενα. Είναι κάθε τι που προάγει και ανεβάζει το πνευματικό επίπεδο των δημοτών. Αυτός ο ιστορικός δήμος που προσφέρεστε να τον υπηρετήσετε, μπορεί να παράγει τοπικό πολιτισμό? Νομίζω τόσο το Ηράκλειο, όσο και γενικότερα η Κρήτη, έχει αποδείξει σε όλο τους το μεγαλείο, σε όλο της το μεγαλείο, ότι μπορεί και παράγει πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες. Άρα λοιπόν, ο τοπικός πολιτισμός και η ανάδειξη αυτού, η πολιτιστική ανανέωση, αποτελεί μία από τις 7 στρατηγικές προτεραιότητες που η παράταξη του Γιάννη Κουράκη έχει την πρόθεση και τη διάθεση όχι μόνο να δημιουργήσει ένα νέο πολιτιστικό κίνημα με σεβασμό φυσικά προς το παρελθόν, αλλά και να το προάγει τόσο σε πανελλήνιο όσο και σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Διάφορα κόμματα βρίσκονται και στηρίζουν δημοτικές παρατάξεις. Πιστεύετε ότι είναι θέμα ιδεολογίας η λύση του προβλήματος της καθαριότητας μιας πόλης? Νομίζω ότι το θέμα της καθαριότητας μιας πόλης είναι θέμα πολιτισμού, προσωπικά του ίδιου του ατόμου και γενικότερα όλων των δημοτών και των πολιτών που μένουν σε αυτόν τον Δήμο, σε αυτήν την πόλη. Επομένως λοιπόν, είναι ένα από τα κέρια σημεία για μας να δημιουργήσουμε όχι μόνο ασφαλείς αλλά και καθαρές γειτονιές, είτε αυτές αφορούν το κέντρο του Ηρακλείου, είτε τον αστικό ιστό, είτε το περιαστικό Ηράκλειο, διότι ακριβώς είναι ένα δείγμα πολιτισμού το οποίο θέλουμε να προβάλλουμε προς τα έξω και να αρχίσουμε να εντρυφούμε στις συνειδήσεις των μικρότερων, των νεότερων, γιατί αυτά τα δείγματα, αυτές οι αρχές πάνε τον τόπο μας πιο πάνω, πιο ψηλά. Τι θα λέγατε σαν επιχείρημα σε ένα καινούργιο ψηφοφόρο που γνωρίζει ελάχιστα πράγματα για τα δημοτικά θέματα, για να τον πείσετε να ψηφίσει τον συνδυασμό σας? Νομίζω ότι είναι ο συνδυασμός εκείνος
ο οποίος ανταποκρίνεται με βάση το πρόγραμμα που έχει συντάξει, μετά από διαβούλευση με τους πολίτες όπως βιώνουν την καθημερινότητά τους σήμερα. Είναι λοιπόν εκείνος ο συνδυασμός που μπορεί να δώσει λύσεις, να εξασφαλίσει κονδύλια, να προωθήσει την τοπική επιχειρηματικότητα, πολύ βασικό, για να μην έχουμε αυτό το brain drain που υπάρχει διαρκώς και μαστίζει τη χώρα μας. Είναι εκείνος ο συνδυασμός που έχει 5 παρεμβάσεις πολύ σπουδαίες που θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μία διαφορετική εικόνα και ένα διαφορετικό μέλλον τόσο για τον ίδιο, τον απλό πολίτη, όσο και για τα παιδιά του που θα κληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο να ζήσουν στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου, από επιλογή και όχι από ανάγκη. Πώς γίνεται μια πόλη ή ένας δήμος, κυρία Σπυριδάκη, να είναι φιλικός προς τον επισκέπτη? Νομίζω ότι ο κάθε επισκέπτης που έρχεται και επισκέπτεται το Ηράκλειο έχει την απαίτηση να είναι φιλικό προς αυτόν και καλά κάνει. Μπορεί λοιπόν να εξασφαλίσει αυτό το φιλικό περιβάλλον προς τον επισκέπτη καταρχήν με μια απλή, ομαλή και εύκολη μετάβαση του επισκέπτη στο κέντρο του Ηρακλείου, που αποτελεί ουσιαστικά και τον τόπο διαχείρισης, διοίκησης, να αποτελέσει το κέντρο αυτό μία πηγή ξεκούρασης, αναψυχής για τον επισκέπτη, είτε αυτός είναι τουρίστας είτε Έλληνας, αλλά να αποτελέσει και μία εύκολη μετάβασή του σε όποια εργασία εκείνη καλείται να διεκπεραιώσει με απλές ψηφιοποιημένες υπηρεσίες, καθώς και μέσα μετακίνησης φιλικά προς το περιβάλλον, διευκολύνοντάς του την παραμονή του στον χώρο του Ηρακλείου και στον τόπο του Ηρακλείου, όπου και εκείνος με τη σειρά του θα μπορέσει να φύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις. Τέλος, μία ερώτηση ίσως λίγο εκτός εκλογικού κλίματος. Τι γίνεται με το δικαστικό Μέγαρο και άραγε μια δημοτική αρχή μπορεί να βοηθήσει να ξεκολλήσει λίγο αυτή η υπόθεση? Νομίζω ότι τουλάχιστον από όσο έχω ενημερωθεί, το δικαστικό Μέγαρο έχει κολλήσει, θα λέγαμε, έχει βρει κάποια εμπόδια στο θέμα της αρχαιολογικής υπηρεσίας, η οποία είναι και εκείνη που στην ουσία χρονοτριβεί την ολοκλήρωση. Νομίζω ότι είναι καταλυτικός ο ρόλος ενός μιας δημοτικής αρχής στην πίεση που μπορεί να ασκήσει προς την κεντρική εξουσία, σε συνεργασία φυσικά με τους υπόλοιπους φορείς, όπως είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, προκειμένου να καταφέρουμε σε ένα ορίζοντα όχι τόσο μακρινό, να έχουμε ένα καινούριο δικαστικό Μέγαρο. Και ο Γιάννης Οκουράκης έχει αποδείξει ότι και στο παρελθόν ότι είναι ικανός και μπορεί και ξέρει πώς αυτό το πράγμα να το φέρνει σε πέρας. Πώς μπορεί να πιέσει, να βοηθήσει, να συνδράμει από τη μεριά του, ώστε να μην υστερούμε ούτε σε αυτό το κομμάτι που είναι πολύ βασικό τόσο για εμάς σαν επαγγελματίες, όσο και για όλους τους δημότες του Δήμου Ηρακλείου. Κυρία Σπυριδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Τώρα μαζί μας είναι η κυρία Γεωργία Στεφανάκη, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με την παράταξη 375 του Γιάννη Κουράκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είστε ένα πολύ γνωστό πρόσωπο στην κοινωνία του Ηρακλείου με τις διάφορες εθελοντικές ασχολίες σας, αλλά κυρίως για τα φιλοζωικά σας αισθήματα. Παραδόξως, όλοι οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου έχουν στο πρόγραμμά τους και δύο σειρές λέξεις για τα δέσποτα. Κυρία Στεφανάκη, είναι τελικά τόσο δύσκολο να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Είναι θέμα χρημάτων μόνο? Κυρία Λιδάκη, το θέμα των αδέσποτων, μάλλον στο θέμα των αδεσπότων και της διαχείρισης της αντιμετώπισης του προβλήματος, έχουν αποτύχει παταγωδώς όλοι οι δήμοι της Ελλάδος. Δεν είναι δύσκολο, χρειάζεται τεχνογνωσία, χρειάζεται συνέργεια, χρειάζεται συγκεκριμένο πρόγραμμα αναβάθμιση υπηρεσιών και ανθρώπους που να γνωρίζουν ακριβώς πού χωλαίνει το θέμα και πώς μπορούμε να
μετέχουμε στο να μειωθούν οι εγκαταλείψεις και στο να προσφέρουμε μια καλύτερη συμβίωση ανθρώπων και ζώων. Θεωρώ ότι με τη μελέτη που έχω διεξάγει μπορώ να προσφέρω σε αυτό το θέμα και είναι στόχος μου, γι' αυτό και κατεβαίνω σε αυτές τις εκλογές, προκειμένου να μπορέσει το Ηράκλειο με τη συνεργεία, την αναβάθμιση του ενδιαιτήματος, του προγράμματος αντιμετώπισης, τη βοήθεια όλων των κτηνιάτρων της κτηνιατρικής υπηρεσίας Ηρακλείου και υπό την αερογή του Δήμου, με τη βοήθεια όλων των εθελοντών, που ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί στο Ηράκλειο, να λυθεί και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αυτό το θέμα. Για μένα είναι θέμα πολιτισμού, όπως σας είπα. Σίγουρα έχουν ξοδευτεί πάρα πολλά χρόνια, πολλά χρήματα. Φανταστείτε ότι εδώ και 10 χρόνια ο Δήμος ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα, όμως δυστυχώς αποσπασματικά και μόνο έχουν γίνει πράγματα, με αποτέλεσμα να μην έχει μειωθεί η εγκατάλειψη, να πολλαπλασιάζονται τα δέσποτα, να υπάρχουν προβλήματα στη συμβίωση ανθρώπων και ζώων και βεβαίως να υπάρχει και η πιθανότητα αύριο να έχουμε και χειρότερα. Είστε δημότης της πόλης Ηρακλείου από παλιά. Τι θα θέλατε να αλλάξετε αν εκλεγείτε Δημοτικό Σύμβουλος, πέρα από το θέμα που μόλις συζητήσαμε? Ναι, είμαι μια παλιά δημότης όντως του Δήμου Ηρακλείου. Ζω πολλά χρόνια στο Ηράκλειο, αγαπώ το Ηράκλειο και θα ήθελα, εάν θέλει ο κόσμος και με ψηφίσει και όντως εκλεγώ, να προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο προτάσεις οι οποίες αφορούν όχι μόνο στα δέσποτα που σας είπα, αλλά στον πολιτισμό γενικότερα. Θα ήθελα πάρα πολύ να αναπτύξει ο Δήμος μία δημοτική πινακοθήκη, όπως ακριβώς το αρμόζει. Θα ήθελα να γίνονται εκθέσεις, θα ήθελα να υπάρχει τέχνη παντού. Θα ονειρεύομαι και προτείνω να δημιουργηθεί σχολεία γεωγραφίας στο Ηράκλειο της Κρήτης, με την συνδρομή των σπουδαίων γεωγράφων που έχουμε. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και θεωρώ ότι ναι, έχω τη διάθεση, την όρεξη και τη βούληση να βοηθήσω σε αυτό. Κυρία Στεφανάκη, μου δώσατε μια πολύ καλή πάσα για την επόμενη ερώτηση, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω, με την καλέσθητη γυναικεία ματιά σας και την εμπειρία σας στα εικαστικά, η Βασιλική του Αγίου Μάρκου θα μπορούσε να γίνει μόνιμη δημοτική πινακοθήκη? Η Βασιλική του Αγίου Μάρκου θεωρώ ότι δεν έχει τις προδιαγραφές για μόνιμη δημοτική πινακοθήκη. Θα μπορούσε να είναι άριστα ένα καταπληκτικό εκθετήριο για εκθέσεις ζωγραφικής, για θεματικές εκθέσεις, σε συνδυασμό και με άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Από ό,τι γνωρίζω, η Δημοτική Πινακοθήκη μπορεί να στεγαστεί σύντομα σε ένα κτίριο που έχει παραχωρηθεί από το Υπουργείο, το οποίο είναι στη Συμβολή Επιμενίδου και 25 Αυγούστου. Αλλά αυτό που θα ήθελα και που με στεναχωρεί, γιατί ήταν πάντα, όσα χρόνια εγώ ζω στο Ηράκλειο, το μόνιμο παράπονο όλων μας, όλων των φιλότεχνων αυτής της πόλης, είναι ότι ακόμα και σήμερα έχουμε φτάσει 2 μήνες πριν τις εκλογές και στο τέλος της θητείας της τωρινής Δημοτικής Αρχής και μόλις τώρα ξεκινήσαμε να μιλάμε για την καταμέτρηση των έργων που ουδής γνωρίζει πόσο ακριβώς υπάρχουν στο Δήμο Ηρακλείου, για τη συντήρηση αυτών, την ψηφιακή πινακοθήκη κλπ. Το Ηράκλειο πάρα πολλά χρόνια περιμένει και δεν πρέπει να μας φαίνεται καθόλου περίεργο που και οι συλλέκτες πλέον δεν χαρίζουν δώρα στην Κρήτη, δεν χαρίζουν έργα τους, διότι βλέπει ότι κανένας δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά. Είναι αδιανόητο να έχουμε 1000 έργα δεξιά και αριστερά, να μην γνωρίζει κανένας ακριβώς ποια έργα είναι, να μην έχουν συντηρηθεί, να μην εκτίθενται, να μην μπορεί να τα απολαύσει ο πολίτης μας. Επιλέξατε τον συνδυασμό του Γιάννη Κουράκη για την συμμετοχή σας στις δημοτικές εκλογές. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του που σας έκαναν να συμπορευτείτε εκλογικά μαζί του? Ο κύριος Κουράκης είναι ένας άνθρωπος ευφυής και αποτελεσματικός. Θεωρώ σε αυτές τις δύο λέξεις κρύβονται αυτά που εγώ βλέπω στον κύριο Κουράκη. Είναι έξυπνος, καταλαβαίνει αμέσως τι του λες, αντιλαμβάνεται τις προτάσεις και βρίσκει τον τρόπο. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οι αρχαίοι έλεγαν έκαστος εφοετάκτη. Ο κύριος Κουράκης είναι ο ιδανικός δήμαρχος και εύχομαι μέσα από την ψυχή μου το Ηράκλειο
να χαρεί την επάνωδό του. Κυρία Στεφανάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.